Καλημερούδια, χρόνια πολλά, είναι Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Βέβαια εσείς αυτό το βίντεο θα το δείτε Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη. Υπολογίζω πόσα βίντεο έχω προγυρισμένα. Μεγάλη Πέμπτη θα το δείτε. Πάμε να φτιάξουμε μαλλί, είναι άλυστο. Θα δείτε πώς θα διορθώσω αυτό το μαλλί. Ξυπνήσαμε, ξύπνησα εγώ πρώτη, ήθελα να κάνω ένα μπάνιο αλλά ξύπνησε ο κυριούλης και έκλαιγε, οπότε δεν πρόλαβα να μπω για μπάνιο. Πήγα μετά τον πήρα, τον άλλαξα μπιμπιλίνο, αλλάξαμε τα πάντα από φορμάκι, κάλτσες, ρούχα, τα πάντα. Και τώρα τρώει μπανάνα, ήρθε στο μπάνιο να με βρει. Οπότε αφού δεν έχω λουστεί, ποσάζω την κατάσταση με ό,τι έχει απομείνει, ένα dry shampoo. Ναι, οκ, okay, είναι καρκινογόνα, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ό,τι θέλετε πείτε, σώζουν την κατάσταση όμως. Για μια φορά στο τόσο δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, έχω βάλει σε όλες τις ρίζες, έχω κάνει μασαζάκι. Τι θες? Α, δεν θες άλλη? Έχω χτενίσει τα μαλλιά. Τα χτένισα άλλη μία, βάλα τώρα λίγο ακόμα. Δεν φαίνεται καν ότι είναι λιπαρό το μαλλί, αλλά θέλω να τα πιάσω ένα κότσο έτσι τραβηγμένο πάνω. Του μ' αρέσουν τα μαλλιά πάνω. Οπότε πάμε να χτενίσουμε, να σας δείξω πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα λαστιχάκι, είτε λεπτό είτε χοντρό, ό,τι θέλετε. Εγώ λεπτό θα βάλω, αυτό εδώ. Και πάμε να δείτε. Θα φέρω τούμπα όλο το κεφάλι, όλα τα μαλλιά δηλαδή να έρθουν από πάνω μπροστά. Έτσι, θα χτενίσω καλά. Θα πάω να πιάσω όπως πιάνω μία λουγούρα. Και όπως είμαι εδώ θα τα φέρω πολύ ψηλά, αρκετά μπροστά. Θα χτενίσω να τραβηχτούν όμορφα. Και από την άλλη μεριά. Γίτσες. Πάμε να κάνουμε όπως κάνουμε την αλογούρα. Μία, δύο. Εξαρτάται τώρα το λαστιχάκι πόση ελαστικότητα έχει για να γυρίσει 2-3 φορές. Στην τρίτη φορά που με παίρνει εμένα, αυτό που θα κάνω είναι αυτό. Θα φτάσω μέχρι εδώ. Παίρνω τις άκρες των μαλλιών, έτσι όπως είναι. Τραβάω λίγο να κάτσει καλά. Και κάνω αυτό, τη μία πάνω από την άλλη και πιάνω τις άκρες του κότσου μου. Δεν με νοιάζει αν φύγουν τουφάκια, έχουμε τσιμπιδάκια, θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τσιμπιδάκια, να τα στερεώσουμε. Βλέπετε τι ωραίο είναι και μόλις τραβηχτούν και αυτά μελά, θα είναι υπέροχο. Πάμε να ψεκάσουμε, που αν θέλετε τα φυτράκια με μία λεπτή χτενούλα ή με μία δοντόβουρτσα, την οποία δεν την έχετε χρησιμοποιήσει εννοείται για τα δόντια, την έχετε μόνο για αυτό το σκοπό, για μόνο για τα μαλλιά, κατεβάζετε τα φυτράκια εδώ μπροστά, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν να είναι τραβηγμένα. Εγώ βάζω τσιμπιδάκια και έτσι όταν τραβάω το μαλλί για να είμαι σίγουρη ότι με τον αέρα έξω δεν θα αρχίσουν να πετάνε. Αν έχουμε τουφάκια πίσω που δεν τα θέλουμε έτσι να φαίνονται, τα στριφογυρίζουμε λίγο και τα πιάνουμε με ένα τσιμπιδάκι. Τώρα όσες δεν έχετε φυλαριστό μαλλί και είναι ένα flat, ένα μήκος δηλαδή, θα είσαι που θα κάτσει με τη μία, δεν θα χρειάζεται τόσο πολλά τσιμπιδάκια. Εμένα είναι φυλαριστό κουμπινάκι παντού. Άγγελε, άγγελε. Οπότε το χρειάζεται το τσιμπιδάκι του. Θα το ρίξω τώρα, σηκώσω λίγο την κάμερα πιο ψηλά. Και να το ο κότσος μου. Πάμε να πλύνουμε το τζάκι και να βάλουμε κρεμούλες, να κάνουμε λίγο καθαρισμό. Τώρα που κάθεται ο άγγελος εδώ και τρώει την μπανάνα.
και έχω το χρόνο χωρίς να γκρινιάζει, να ασχοληθώ λίγο με το πρόσωπό μου. Άγγελ, τι κάνεις? Θα με πατήσει με το αυτοκινητάκι? Ένα πολύ ωραίο δώρο είναι η συσκευή, είτε μεμονωμένη είτε με τις υπόλοιπες τις κεφαλές. Τώρα για Πάσχα. Εγώ θα το ήθελα αν δεν το είχα. Και αφού έπλυνα το πρόσωπό μου από τα σαπούνια, πάμε να πλύνουμε δοντάκια. Ο Άγγελος έχει φέρει όλα τα παιχνίδια. Α, εντάξει, πήρε το άλλο. Στο μπάνιο. Πάμε να βάλουμε τις κρεμούλες μας. Ωστόσο, εγώ σκέφτομαι πού να πάμε. Γιατί δεν έχει super duper καιρό ήλιο και ζέστη. Όπα, βρε, πνίγες. Πήγαινε πιες λίγο νεράκι. Τι θες, την μπανάνα πάλι? Να πλύνεις δοντάκια θες κι εσύ? Μην τα ντουλάπι έτσι. Ναι. Τι? I am ready. Μαλλί, πρόσωπο. Αν και αν βγούμε, θα κάνω κάποιο μακιγιάζ. Σκέφτομαι τουλάχιστον να κάνω. Να κάνω αυτό εδώ. Μπράβο, Μικελάντζελο. Μπράβο, Μιχαηλάγγελε. Η μπανάνα. Άνοιξα τώρα να αριστεί εδώ ο χώρος. Μας κουτσούλησαν τα χελιδόνια καταπληκτικά. Αλλά ήθελα να σας δείξω εδώ τους φίλους. Έχουμε φίλους. Ένα μινί και μία μαμά. Πολύ πιθανόν. Τα μεγάλα τα ζεζάνια ήρθαν εδώ, άραξαν. Εγώ βάλα μία πάνω στην κύρα, την τάισα, της έβαλα νεράκι. Από εχθές είναι όλα τακτοποιημένα. Χθες το βράδυ 11 και μισή τελείωσα, γιατί ήταν εδώ ο Μανώλης και η Μαριάννα. Αν θυμάστε, κάναμε live. Σάββατο είχαμε κάνει live, το προηγούμενο Σάββατο. Όλα είναι πλυμμένα, μια χαρά, καθαρά. Θέλει μία τακτοποίηση το πλυντήριο πιάτων, θα τα κάνω μετά. Επίσης έβαλα ένα πλυντήριο στο στεγνοτήριο, οπότε πρέπει να τα βγάλω, να τα δω, να καθαρίσω, να τα φίλτρα, να διάσω το στεγνοτήριο, να δω τι θα βάλω. Έχουμε μέλλον ακόμα, αν θα πάμε κάπου. Ο Χρήστος ακόμη τον ύπνο του, τον αφήνω να ξεκουραστεί. Λοιπόν, εδώ είναι όλες οι πετσέτες προσώπου, αυτό που κανονικά είχε και ένα γάντι κάποτε, που είναι για το φούρνο. Πετσέτες κουζίνας, ρούχα Άγγελου, ρούχα Αλεξάνδρας, ρούχα Γιώργου, ρούχα μαμάς και του Χρήστου. Τίποτα. Αυτά η κύρα τρώει, ο Μικελάντζελο κόβει βόλτες. Πάμε να τακτοποιήσουμε και αυτούλάπες τους, να εξαφανιστούν από εδώ. Και αφού ξεμπέρδεψα με τα ρούχα, πάμε να διάσουμε το πλυντήριο πιάτων, να πάνε όλα στη θέση τους, για να πάω να κάνω και ένα ντουζάκι και μετά να δω τι θα φορέσω και αν θα βαφτώ. Αφού αδειάσαμε το πλυντήριο πιάτων με τον καλύτερο βοηθό που τσιρίζει, διαμαρτύρεται γιατί κάτι θέλει. Έβαλα πρωινό στα παιδιά, ο Γιώργος ήθελε μπισκότα μεγάλα. Κάτσε μωρέ. Και η Αλεξάνδρα ήθελε ψωμί με μερέντα και γάλα. Έλα, τι θες, τι θα φάμε? Θες να σου βάλω τσουρέκι με γάλα? Να πιάσουμε μπολ? Μπισκότο θέλει, Γιώργο, δώσ' του μπισκοτάκι. Άσ' το στη μέση το πιάτο, δεν θα στο φάει το μωρό. Άγγελε, δεν μπορούμε να το βουτήξουμε έτσι. Μα εννοείται ότι όσο έκανα μπάνιο είχα παρέα. Το μαλλί το ξανακατέβασα, γιατί παίζαμε με τον Χρήστο, τον Άγγελο, και ήταν και τα άλλα τα ζουζούμια από μέσα, πάνω στο κρεβάτι. Γαργαλιτό και όλα αυτά τα ωραία που παίζουμε οικογενειακά. Οπότε έγινε ο κότσος. Τι να σας λέω. Ο Χρήστος κάνει μπάνιο. Τώρα εγώ σκέφτομαι τι να φορέσω. Έχω πιάσει, έχω βάλει ένα τζιν. Αλλά σκέφτομαι τι να βάλω από πάνω. Θα πάμε μια βόλτα, θα πάρουμε καφεδάκι απ' έξω.
και σκέφτομαι τι να βάλω από πάνω. Έβαλα τελικά αυτό το μπλουζάκι που είναι ελαφρύ μπλουζάκι, να μην σκάσω. Τώρα τα μαλλιά δεν ξέρω τι θα κάνω. Ίσως κάνω δύο. Θα δω. Δύο κεφτεδάκια. Ίσως τα αφήσω έτσι ανέμελα κάτω. Θα δω. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν θα τα πιάσω έτσι δύο κεφτεδάκια για να κάνω ένα μακιγιάζ γρήγορα. Μέχρι να βγει ο Χρήστος από το μπάνιο να ντυθεί, θα έχω προλάβει εγώ να βαφτώ. Ξανά άλλαξα και τον Άγγελο. Τα πάντα όλα, που φορμάκι μέχρι τα πάντα όλα, γιατί έκανε χαμό, τρελό χαμό. Τρελό χαμό. Οπότε τα άλλαξα όλα. Τα ρουχαλάκια του. Πάμε να φτιάξουμε φρυδάκι και να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορο μακιγιάζ. Ήμουν σε μια φάση ότι μου λέει ο Χρυσός, εντάξει, άντε να σηκωθούμε, λέει, μετά το μεσημεριάνο να βγούμε βόλτα. Τι βόλτα, λέω, θα βγούμε, 5-6 ώρα που θα φυσάει. Πού θα βγάλουμε, λέω, τα παιδιά με τον αέρα, τέτοια ώρα που μου λες. Και μου λέει, άντε σήκω, μου λέει, να σπάω βόλτα. Και μετά εγώ σπαρίλιασα, η αλήθεια είναι, εκεί που παίζαμε στο κρεβάτι, λέω, άστο. Αλλά μου λέει, σήκω, μου λέει, να πάμε βολτούλα, γιατί και εσύ καθημερίζεις σπίτι με τα παιδιά. Το μεσημέρι έχουμε να φάμε σουτζουκάκια, οπότε όταν θα γυρίσουμε θα φάμε σουτζουκάκια, αν δεν πάρουμε τελικά κανένα ψαράκι απ' έξω. Άγγελε, τι έχεις κάνει εκεί, κακό! Έχει πάρει το ζουλετέπ και το έχει ξεσκίσει κυριολεκτικά. Λοιπόν. Έτοιμο το φρυδάκι. Ωραίος ο κότσος, παιδιά, αλλά με το παιχνίδι που κάναμε πέφτανε τα ζουζούνια πάνω μου. Έφυγαν πόσες στούφες και λέω, άστο, δεν θέλω, λέω, να τα ξανατραβήξω. Άστο, λέω, κάτω. Άγγελ, τι κάνεις, μπουσουλάς? Κοιτάει το σιρτάρι, τώρα έχει σηκωθεί, κοιτάει το σιρτάρι. Και σου λέει, κάτι θα πάρω εγώ τώρα από τη μαμά εδώ. Κάτι θα πάρω. Έτοιμη για Αλεξάνδρα. Γυρίσαμε στο σπιτάκι μας, αλλάξαμε να είμαστε άνετοι και τώρα έβαλα φαγητό να φάμε, τα σουτζουκάκια που έκανα χθες με το ριζάκι. Όπως καταλάβατε, πήγαμε στην Παναγία Τσαμπίκα, στην εκκλησία που βαφτίσαμε τον μικρό μας, τον Βενιαμίν, να ανάψουμε το κεράκι μας, αφού δεν πήγαμε το πρωί εκκλησία. Πήγαμε να ανάψουμε το κεράκι μας, κάναμε την ευχή μας και τώρα γυρίσαμε να φάμε στο σπιτάκι μας. Και μετά θα έρθει ο Μανώλης με τη Μαριάννα, κλασικά. Και αφού φάγαμε, μόλις καθάρισα, φαίνεται, δεν έχει στεγνώσει ακόμη. Καλά. Την τραπεζαρία. Κάθε εδώ ο πατέρας με τα 3 τέκνα
βλέπει Johnny Wick το, John Wick το 3. Και εγώ ήθελα να το δω, αλλά δεν με αφήνουν οι δουλειές. Θα κάτσω κι εγώ σε λίγο. Έχω βάλει ένα πλυντήριο πιάτων, τα βάλω όλα μέσα. Έβαλα και ένα πλυντήριο ρούχων. Ενώ βλέπω την ταινία, θα φοράω το ακουστικό να κάνω μοντάζ το βίντεο το προηγούμενο από αυτό, το χθεσινό δηλαδή, που δεν το έχω έτοιμο. Να τσεκάρω και το πρώτο της Μεγάλης Δευτέρας που θα παίξει αύριο για σας. Της Τρίτης το έχω τσεκάρει. Της Τετάρτης θέλει μοντάρισμα και της Πέμπτης που είναι αυτό, μοντάρισμα και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Θα σας πω να μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σε αυτό το βίντεο. Ίσως συνεχίσω το απόγευμα να τραβώ για να το δείτε Μεγάλη Παρασκευή. Θα δω πώς θα βγει το πρόγραμμα. Πολλά φιλιά. Τα λέμε ξανά. Να περνάτε όμορφα.